Διεθνολόγος κ. Ζεποτόπουλος, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και από μένα. Από ό,τι καταλαβαίνω, πρόκειται για μια σύγκρουση, πολιτική σύγκρουση Ερντογάν-Μάμογλου. Αυτό είναι το διακύβευμα. Ναι, το λέτε πολύ σωστά. Τα έχει δώσει όλα ο Τούρκος πρόεδρος για την Κωνσταντινούπολη. Τα έχει δώσει όλα. Ναι, αλλά φαίνεται ότι χάνει αυτή την παρτίδα. Φαίνεται ότι ο κ. Μάμογλου τις τελευταίες μέρες έχει διευρύνει από τον δεύτερο και εκλεκτό του κυρίου Ερντογάν την ψαλίδα. Μιλάμε για πάνω από 10 μονάδες τελευταίες. Α, ναι. Επίσης, ο κ. Ερντογάν έχει κάνει ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς. Αρχικά απείλησε τους ψηφοφόρους λέγοντας ότι αν δεν μου δώσετε το Δήμο, πώς θα έχετε εγγυημένα φυσικό αέριο και πώς θα έχετε καλές υποδομές. Τους απείλησε για να θα κόψει παροχές. Θα κόψει κεντρική κυβέρνηση τις παροχές. Απείλησε ευθέως τους ψηφοφόρους. Ναι. Μετά προσπάθησε να τονώσει το συνέστημα λέγοντας ότι αυτές είναι οι τελευταίες μου εκλογές. Δεν θα ξαναέχω εκλογές, λέγοντας ότι αποσύρεται λίγο πολύ από την πολιτική. Βέβαια, το είχαμε ξανακούσει και στο παρελθόν αυτό. Γενικώς. Έχει κάνει πραγματικά τα πάντα. Αλλά μάλλον φαίνεται ότι χάνει για άλλη μια φορά την μάχη αυτή. Μάλιστα. Εσείς το είπατε τώρα αυτό, θα είναι οι τελευταίες του εκλογές. Οι προεδρικές μπορεί να ξαναβάλει υποψηφιότητα. Νομίζω από το Σύνταγμα δεν μπορεί και άλλη φορά. Κοιτάξτε, το Σύνταγμα του δίνει δύο. Ναι. Δυνατότητα να έχει δύο θητείες. Αυτή τη στιγμή διάγει την τρίτη. Σε μία λογική ότι μα το Σύνταγμα ανανεώθηκε πρόσφατα, άρα το κοντέρ ξαναμηδένισε. Δεν είναι το θέμα νομικό. Δηλαδή ο κύριος Ερντογάν θα βρει τρόπο είτε αλλάζοντας πάλι το Σύνταγμα, τροποποιώντας το, είτε αλλάζοντας το σύστημα πάλι σε πρωθυπουργικό κεντρικό. Δεν είναι νομικό το πρόβλημα. Ναι. Είναι κατά πόσον ο ίδιος θέλει να συνεχίσει ή όχι. Αν ο ίδιος αισθανθεί ότι μπορεί να ελέγξει την επόμενη μέρα με κάποιον εκλεκτό του, πιθανά να το κάνει κάποια στιγμή. Αλλά δεν πρόκειται να στρώσει το δρόμο στην αντιπολίτευση και να βρεθεί ο ίδιος κατηγορούμενος ή απειλούμενος με κατηγορίες κτλ. Έχουμε χρόνο βέβαια ακόμα. Έχουμε 4 χρόνια μπροστά μας γι' αυτό. Επειδή το είπατε. Αλλά δεν το παίρνουμε και τις μετρητής, πάντως αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Και εάν τελικά την Κυριακή εκλεγεί δήμαρχος και πάλι ο Ιμάμογλου, πιστεύετε ότι αυτός θα είναι και ο αντίπαλος, ο ενδεχόμενος αντίπαλος στις προεδρικές εκλογές? Ο επικεφαλής αυτή τη στιγμή του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος της Αντιπολίτευσης δεν είναι καθόλου δημοφιλής. Υποστηριζόταν από όλες τις δυνάμεις στις τελευταίες εκλογές και παρόλα αυτά έχασε. Εάν ανανεωθεί η εντολή στον κύριο Ιμάμογλου, που είναι το πιο πιθανό. Γι' αυτό το είπα, ανανεωθεί η εντολή στο Δήμο. Γι' αυτό το είπα. Ναι, οδεύοντας προς τις προεδρικές εκλογές κάποια στιγμή, όταν ξανανοίξει η κουβέντα, μα ποιος μπορεί επιτέλους να κερδίσει τον κύριο Ερντογάν. Γι' αυτό το λέω. Είναι πολύ πιθανό ο κύριος Ιμάμογλου να βρεθεί μπροστά. Δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή μπορεί να ρίξει τον κύριο Κιλιντζάρογλου, τον επικεφαλής, τον πρόεδρο του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος. Παρόλο που είναι δημοφιλής, επίσης μην ξεχνάμε ότι έχει και μία δαμόκλειο σπάθη από την οποία πρέπει να ξεπερδέψει και δεν έχει ξεπερδέψει ακόμα ο Δήμαρχος Κωνσταντινούπολης. Είναι αυτή τη στιγμή υπόδικος, είναι κατηγορούμενος για... Α, είναι σε κρεμότητα αυτή η δικαστική ιστορία, σε κρεμότητα. Έχει τελειώσει η δικαστική περιπέτεια. Μάλιστα. Πρέπει να τελειώσει. Προφανώς την κρατάει δια του δικαστικού συστήματος ο κύριος Ερντογάν σε εκκρεμότητα για να έχει περιορισμένες τις κινήσεις του. Μάλιστα. Θα δούμε. Τώρα, πάμε να μιλήσουμε, θα σας ρωτήσω και για τις εκλογές στην Αμερική, αλλά θέλω να μου πείτε και για την συνάντηση Ερντογάν-Μπάιντεν στην Αμερική. Νομίζω είναι η πρώτη φορά που θα συναντηθούν στην Αμερική στις 9 Μαΐου. Ναι, βέβαια δεν ξέρω πόσο τι ιδιαίτερη αξία μπορεί να έχει. Ο κ. Μπάιντεν είναι ένας πρόεδρος ο οποίος από ό,τι φαίνεται είναι σε αποδρομή. Πιθανολογούμε όλοι ότι θα χάσει από τον κύριο Τραμπ. Έτσι το βλέπετε κι εσείς, και έτσι πάλι... το βλέπετε κι εσείς ότι όπως πάει, ναι, το πράγμα πάει για Τραμπ δηλαδή. Να σας πω και το εξής. Έχει φτάσει να είναι μια πολύ σημαντική είδηση η συνάντηση του Αμερικανού Προέδρου με τον Τούρκο Πρόεδρο, που κάποτε θα έπρεπε να είναι μια είδηση ρουτίνας. Αυτό είναι ενδεικτικό των δυσκολιών που είχε ακόμα ο κύριος Ερντογάν με την Αμερική και με τον κύριο Μπάιντεν. Και επίσης μην θεωρούμε ότι αν αλλάξει το πιδάλιο στο Λευκό Οίκο και επανέλθει ο κύριος Τραμπ, ότι θα είναι ρόδινος ο δρόμος, ότι θα έχουμε
μια ρόδινη σχέση. Να θυμηθούμε ότι επί προεδρίας Τραμπ υιοθετήθηκαν οι κυρώσεις ΚΑΤΣ και απεβλήθηκε η Τουρκία από το πρόγραμμα των F-35. Μπορεί να αποκτήσει μια καλύτερη πρόσβαση, αλλά παρόλα αυτά όμως το βαθύ αμερικανικό κράτος, το State Department, δεν πρόκειται να κάνει βήμα πίσω στα αμερικανικά συμφέροντα, τα οποία προσκρούν αυτή τη στιγμή στους μεγαλοειδιατισμούς του Τούρκου Προέδρου. Τώρα, εάν αλλάξει, όπως το είπατε, η Προεδρία στην Αμερική και έχουμε Τραμπ, για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, τι θα σημαίνει αυτό? Νομίζω ότι έχουμε πια χτίσει πολύ γερά θεμέλια στις σχέσεις αυτές. Δεν νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που μπορεί να αλλάξει. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι οποιοδήποτε Αμερικανός πρόεδρος θα κάνει τα χατήρια του Τούρκου Προέδρου, να μπορεί δηλαδή να χτίζει γέφυρες και ενεργειακές συνεργασίες η Τουρκία με την Μόσχα και την ίδια στιγμή να μπορεί να έχει ανέφελες σχέσεις με τις ΗΠΑ. Ούτε νομίζω ότι κανένας Αμερικανός πρόεδρος θα πει ότι να σταματήσει η εισαγωγή φυσικού αερίου LNG από την Ελλάδα στην Ευρώπη, του Αμερικανικού, και να αφήσουμε την Τουρκία με τη Ρωσία να παίζουν ενεργειακό παιχνίδι. Νομίζω ότι το τρένο έχει μπει για τα καλά πια στις ράγες. Ίσως δούμε κάποιες μικρές αλλαγές στον τρόπο εκφοράς του λόγου, διότι ξέρετε, ο κύριος Τραμπ μας έχει συνηθίσει στο να μιλάει και με έναν τρόπο διαφορετικό, ναι. Αλλά δεν νομίζω ότι επί της ουσίας θα αλλάξει το τρίγωνο των σχέσεων Άγκυρας, Αθήνας, Ουασίγκτον. Μάλιστα. Τώρα, γενικότερα βέβαια, έχουμε, τουλάχιστον μέχρι τώρα, δεν ξέρω μέχρι τον Εύρωπο σαν τα πράγματα, αλλά με τα μέχρι τώρα δεδομένα έχουμε ένα πόλεμο στην Ουκρανία, ένα πόλεμο στη Γάζα, διάφορες άλλες καταστάσεις που είναι λίγο επικίνδυνες. Με Τραμπ πώς θα εξελιχθούν όλα αυτά, πώς θα προχωρήσουνε? Ξέρετε ποιο είναι το θέμα εδώ το μεγάλο, το οποίο δεν νομίζω ότι σχετίζεται τόσο πια με το ποιος θα είναι Αμερικανός πρόεδρος. Έχει φυσικά και αυτό τη σημασία του. Όπως είπε ο κ. Δημήτρης Τσιόδρας, ο οποίος είναι διευθυντής τύπου του Πρωθυπουργού, αλλά είναι και διεθνολόγος. Έχει ένα άνθρωπο που σπουδάσει διεθνείς σχέσεις. Το ΤΑΦΣ και τα γνωρίζει. Σας το είχαμε ξαναπεί. Οι Ηνωμένες Πολιτείες λίγο πολύ φεύγουν από την περιοχή μας. Έχουν στρέψει το ενδιαφέρον τους στην Κίνα. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε πώς τελικά, όχι τόσο οι Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά πώς η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση θα αντιμετωπίσει τις γεωπολιτικές προκλήσεις. Ας σας δώσω ένα παράδειγμα. Ναι. Αν ξεκινήσει ένας πυρηνικός πύραυλος αυτή τη στιγμή από οπουδήποτε στον κόσμο, από τη Ρωσία ή από κάπου αλλού, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει δική της αντιπυρηνική προστασία. Έχουν μόνο οι Αμερικανοί. Έχουν και οι Γάλλοι, οι οποίοι όμως έχουν εξηγήσει ότι δεν πρόκειται να τους χρησιμοποιήσουν για κανέναν λόγο παρά μόνο για να μπορέσουν να απαντήσουν οποιαδήποτε επίθεση μόνο στο εδαφός τους. Η Ευρώπη λοιπόν επαφή την έχει αφήσει την ασφάλειά τους Αμερικανούς. Αλλά οι Αμερικανοί όμως δεν έχουν πια τόσο μεγάλο ενδιαφέρον για την Ευρώπη όσο για την Ασία. Και πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να προχωρήσει η Ευρωπαϊκή Ενοποίηση στο θέμα της άμυνας και επιτέλους να οριστεί και επίτροπος άμυνας. Δεν μπορεί να έχουμε επίτροπο για την αλληλεία, να έχουμε επίτροπο για 1.000 θέματα, για τις ανοιχτές θάλασσες, για τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής, που καλώς τους έχουμε τους επιτρόπους, και την ίδια στιγμή να έχουμε δύο συστημικές τουλάχιστον απειλές, στη Ρωσία και την Τουρκία για την Ευρώπη, και να μην έχουμε επίτροπο άμυνας. Δεν μπορεί να έχουμε ένα ευρωπαϊκό ταμείο το οποίο έχει για 7 χρόνια προϋπολογισμού 7 δις. Ένα δις δηλαδή το έτος λιγότερο από ό,τι εισπράττει ο κρατικός προϋπολογισμός από τον ΕΝΦΙΑ στο εντρίτο του. Όλα αυτά λοιπόν πρέπει να αντιμετωπιστούν και γι' αυτό θα πρέπει και εμείς να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στο πώς θα αντιμετωπίσουμε τις ευρωεκλογές αυτές και πώς θα συμπεριφερθούμε γενικώς ως χώρα της Ευρώπης. Πρέπει να βρεθούμε μπροστά και πρέπει οπωσδήποτε να πιέσουμε για να έχουμε μια αφύπνιση αμυντική γεωστρατηγική γεωπολιτική στην Ένωση. Μάλιστα. Τώρα, μιας και αναφερθήκατε σε ευρωεκλογές, με αυτό θα ήθελα να κλείσουμε. Βλέπω εκτιμήσεις, βλέπω δημοσκοπήσεις, βλέπω αναλύσεις για μεγάλη άνοδο των κομμάτων της ακροδεξιάς, των μη συστημικών κομμάτων τέλος πάντων, που θα συμμετέχουν σε ευρωεκλογές και σε μεγάλες χώρες. Ας πούμε, βλέπω η Λεπέν έχει. Στη Γαλλία η κυρία Λεπέν είναι πρώτη. Α, είναι, μπράβο. Στην Ολλανδία η εθνική στέση είναι πρώτη. Ναι. Στη Γερμανία φλερτάρουμε τη δεύτερη. Μπράβο. Σαρώνει το κύμα του λαϊκισμού και τον εθνικισμού την Ευρώπη. Αυτός είναι ένας συστημικός κίνδυνος. Η κυρία Μελώνη
θα μας φαίνεται παράδεισος σε σχέση με το τι πιθανά μπορεί να δούμε στην Ευρωβουλή. Γι' αυτό έχουμε εμείς ένα ιδιαίτερο βάρος στην Ελλάδα και σε όλες τις χώρες που δεν έχουμε αυτό το πρόβλημα. Το είχαμε τη Χρυσή Αυγή, ευτυχώς το ξεπεράσαμε. Να είμαστε πολύ προσεκτικοί πώς θα σταθούμε το επόμενο διάστημα στην Ευρώπη. Στην Ελλάδα τέτοιο κύμα μέχρι τώρα δεν υπάρχει. Είχαμε τη Χρυσή Αυγή τότε με άλλα χαρακτηριστικά βέβαια. Δεν είναι τα ίδια χαρακτηριστικά με αυτά που βλέπουμε τώρα σε διάφορες χώρες της Ευρώπης. Όχι, όχι. Είναι πολύ προβληματικό αυτό που γίνεται και θα μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα στην ίδια την ύπαρξη της Ένωσης. Διότι ξέρετε, οι ομάδες των άκρων, αρχίζουν και οι ευρωπαϊκές ομάδες, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αρχίζουν και πολλαπλασιάζονται και δείχνουν σημεία σύγκλησης. Θυμίζουν πάρα πολύ τους ευρωσκεπτικιστές του Φάραντς. Δηλαδή, οι δυνάμεις, οι ιταλικές, οι γαλλικές, οι ολλανδικές, μιλάνε ανοιχτά για διάλυση της Ευρώπης. Μιλάνε ανοιχτά για αποχώρηση της Ευρώπης. Μάλιστα. Παράδειγμα, το γερμανικό αφεντέ, το οποίο φαίνεται να είναι δεύτερο, μιλάει για αποχώρηση της Γερμανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Εθνικιστικό Κόμμα, θέλω να πω. Όλες αυτές λοιπόν οι δυνάμεις, οι φυγόκεντρες, αν κυριαρχήσουν στην Ευρώπη, τότε εκεί τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ δύσκολα για τις περιφερειακές χώρες, όπως η Ελλάδα και η Ανατολική Ευρώπη, που αντιμετωπίζουμε γεωπολιτικούς αμυντικούς κινδύνους. Γι' αυτό και εμείς θα πρέπει να σπρώχνουμε τα πράγματα προς την ευρωπαϊκή ενοποίηση. Μάλιστα. Αλέξανδρος Ποτόπουλος, διεθνολόγος και καλός φίλος εκπομπής. Πάντα από τον αναζητούμε. Βεβαίως, το έχω κερδίσει το τίτλο αυτό. Να είστε καλά. Χάρηκα που τα είπαμε. Καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ.